Δεν την είδαμε πουθενά εχθές. Είχαμε πει ότι την τρίτη. Δύσκολη... Άκουσε με. Μπορούν οι γιατροί εκεί. Ναι. Αλλά οι γιατροί εκεί αυτό που μπορούν είναι να το πάνε μακριά χρονικά. Ένας ειδικός γιατρός για τη συγκεκριμένη θλάση μπορεί πολύ πιο γρήγορα να την κάνει καλά. Υπάρχουν λοιπόν στις ομάδες ποδοσφαιρικές γιατροί που αναλαμβάνουν αυτές για να αποθεραπεύονται πιο γρήγορα. Το θέμα είναι όμως πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί μέχρι να επιστρέψει η Σοφία. Ακόμα και με τον ειδικό γιατρό. Ξέρω ότι έχει επαφές μαγειονομικό. Αν φαντάζομαι, Γρηγόρη, αν συνεχίζει να αγωνίζεται κιόλας, θα επιδεινωθεί το πρόβλημα. Υπάρχει περίπτωση να ξαναχτυπήσει και να φύγει ο ρεύμα. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν μπορεί να αγωνιστεί ξανά. Αυτές είναι θεραπείες με ειδικά μηχανήματα που σου κάνουν εδώ στη ΓΑΜΑ. Εχθές λοιπόν έλειπε όλη μέρα. Γιατί προφανώς έκανε αυτές τις θεραπείες. Μετά τις θεραπείες θα δούνε, μπορεί να ανταποκριθεί το πόδι. Θα τη βάλουν να το δοκιμάσει το πόδι. Εάν δεν μπορούν να ανταποκριθεί και αισθάνεται και πάλι πόνος, ενδεχομένως, και το έχουμε πει, να αποχωρήσει. Θα το δοκιμάσει, θα το δει και αν πάει καλά θα μείνει. Πάντως η παραγωγή έχει stand-by 3-4 παίχτες. Βάσει του κανονισμού, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου μπορούν να μπουν νέοι παίχτες στο παιχνίδι. Δύο μάλιστα θα μπουν αυτή την εβδομάδα. Ναι. Δύο άντρες. Και ο άλλος τον κρατάνε stand-by αν φύγει κάποιος. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Και αν δεν φύγει δεν μπαίνει ποτέ ο άλλος. Όχι. Ναι. Τώρα τώρα είχαν χαρά οι μπλε γιατί πιστεύαν θα φύγει η Μαριπόζα. Θα φάνε μεγάλη πίκρα. Και επίσης, Γρηγόρη μου, είναι πολύ προβλέψιμο όταν βλέπουμε το επεισόδιο να ξέρουμε ποιες κοπέλες θα πάνε στο γιατρό. Ή η Αρθή ή η Μαριπόζα.